Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 6 Δεκεμβρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως καταγράφονται μέχρι αυτή την ώρα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και ιδίως στα Δωδεκάνησα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τυπικά διαδικαστικά άκρως απαραίτητα για τις δυτικές παρεμβάσεις που ενδείξει αναφορές, τόσο μέσα από το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού μας, δηλαδή από το τηλεφωνικό κέντρο, όσο επίσης μέσα και από το διαδίκτυο. Λοιπόν, ξεκινάμε το τηλέφωνο, το πρόθεμα 22410-03120. Επαναλαμβάνω, 22410-03120. Σημειώστε το, θα το χρειαστείτε. Όπως επίσης μέσα από το διαδίκτυο, στο email της εκπομπής που είναι μαζί στις 3, papaki@gmail.com, στο email του σταθμού μας που είναι το aegeotv@papaki.gmail.com και βέβαια το επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές, συχνά πυκνά δηλαδή, η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο μέσα από την επίγεια τηλεόραση, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της COSMOTE στην θέση 651 και μέσα και από το διαδίκτυο στην διεύθυνση aegeotv.gr. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους της σημερινής επικαιρότητας. Απελάθηκε και επίσημα ο Λίβιος Πρέσβης από την Αθήνα. Διορία 72 ωρών για να φύγει από την χώρα. Υπενθυμίζεται ότι χθες, μετά την τουρκική εθνοσυνέλευση που έδωσε το πράσινο φως, αργά το βράδυ και η κυβέρνηση της Λιβύης ενέκρινε το μνημόνιο με την Άγκυρα. Κλειδώνει την ελληνική φαλοκρηπίδα το πολεμικό ναυτικό. Η απάντηση στις παράτυπες τουρκικές ναύτεξ. Σχέδιο περιπολίας σε ευαίσθητες περιοχές και δεσμευστή της θαλάσσης περιοχής μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου για ναυτικά γυμνάσια στις 9 Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα θα καταθέσει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προσφύγων, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος παράλληλα κατηγόρησε την Τουρκία για εργαλοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν εκβιάζεται, εμείς δεν θα μπούμε στην λογική, αναφέρει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανιτίδης σχετικά με την λειτουργία των ελαιοτριβίων. Ενώ έχουμε νέο γύρο αντιπαράθεσης για το φράγμα στο Παρθένι με τον δήμαρχο της Λέρου, Μιχάλη Κόλια. Ο δήμαρχος Λέρου διαστρεβλώνει την πραγματικότητα θέλοντας να πλήξει τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή. Νέο αποκαλυπτικό έγγραφο από τον δήμαρχο της Λέρου που ουσιαστικά επιτίθεται στην Περιφέρεια. Θα το δούμε το θέμα λίγο αργότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από την σημαντική ημέρα. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Νικολάου σήμερα, προστάτη των ναυτικών, προστάτη των φτωχών, αλλά και άλλων κλάδων που θα δούμε στην συνέχεια. Ξεκινάμε λίγο από το ιστορικό αποτύπωμα της ημέρας, σαν σήμερα το 1865. Ψηφίζεται από το Κογκρέσο η 13η τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος που προβλέπει την κατάργηση της δουλείας. Και μια που κάνουμε αναφορά για την Αμερική, σε περιπέτειες ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά από την παραπομπή του από την Γερουσία. Σαν σήμερα το 1940 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους 40 και το Δέλβινο στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνοταϊκού πολέμου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν όμως στην σημαντική ημέρα του Αγίου Νικολάου σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας πλάνα από τον προστάτη των ναυτικών και προστάτη της Καλύμνου, όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος. Από χθες είχαμε τις δοξολογίες και σήμερα έχουμε τις λιτανίες. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα με τον ντρόν από την Καλύμνου και από τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μακαρούνα. Βλέποντας τα πολύ όμορφα πλάνα από το νησί, ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης των ναυτικών, προστάτης των φτωχών, ο Άγιος Νικόλαος των Μύρων, ο Άγιος Νικόλαος του Μπάρι, ο Άγιος Νικόλαος που θεωρείται, αν θέλετε, και ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει τα δώρα, δηλαδή η καθολική του εκδοχή του Σάντα Κλάους, όπως αναφέρεται, σαν μια σύντιμη, ο οποίος Άγιος συνδέει τα Χριστούγεννα με την ανταλλαγή των δώρων που φέρνει σήμερα στα παιδιά. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 στα Πάταρα της Λυκίας, στη Μικρά Ασία, από Έλληνες γονείς, ευσεβείς και εύπορους και έτυχε επιμελημένης μόρφωσης. Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μια μεγάλης περιουσίας,
Από πολύ νωρίς είχε αφαιρεθεί στα Αθία μετά τη μετάβασή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο. Και έχουμε τη διαδικασία τόσο από την Ορθόδοξη Εκκλησία όσο βέβαια και από την Καθολική. Αφιερώνεται στον ασχετικό βίο, έγινε ηγούμενος της Μονής Σιών στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί απεβίωσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μοίρων της Λυκίας και οι επίσκοποι δια θεϊκής αποκάλυψης αναγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Ήταν επίσκοπος επόμενος στα Μοίρα, γι' αυτό αναφέρεται και ως Νικόλαος των Μοίρων, ενώ στην Δύση αναφέρεται ως Νικόλαος του Μπάρη, καθώς στον Μπάρη βρίσκονται τα λείψανά του. Τώρα, μιλώντας για τον Άγιο Νικόλα, εκτός από προστάτης των φτωχών, εκτός από προστάτης των ναυτικών, είναι και προστάτης, έτσι το γιορτάζουμε και εμείς, των εργαζομένων στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, είναι προστάτης των ενηχειροδανιστών, των φαρμακοποιών, των μεταμελημένων κλεπτών, των βαρελοποιών, των εμπόρων και των αδίκως κατηγορηθέντων. Άρα, λοιπόν, είναι ένας Άγιος ο οποίος συγκεντρώνει, θα λέει κανείς, την πίστη πάρα πολλών κατηγοριών και κυρίως της πανδήμου, αν θέλετε, Ορθοδοξίας, αλλά και της Καθολικής Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω και είναι γνωστά αυτά, ότι τα οστά του Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκαν στο ναό του Σαν Νικολό Ντε Λίντο, στην αρχή στην Αδριατική θάλασσα και μεταγενέστερα χρόνια πέρασαν στο Μπάρι, εκεί όπου βρίσκονται. Νομίζω ότι πέραν των υπολείπων αναφέρεται και Μυροβλήτης και συνήθως αυτές τις ημέρες έχουμε και μία αποστολή από τα δικά μας τα νησιά που βρίσκονται απέναντι. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε μία λαμπρή, αν θέλετε, δοξολογία, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη του κυρίου Βαρθολομαίου στα Μοίρα της Λυκίας. Αλλά σήμερα νομίζω ότι και πάντα τον έχουν στην καρδιά τους όλοι οι ναυτικοί. Εξαιρετικά τα πλάνα, επαναλαμβάνω, από την Κάλυμνο είναι αυτή η δουλειά που κάνει και η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία πέρα του θέματος έτσι, δίνει και μια ευρύτερη γεωγραφική διάσταση σε αυτά τα οποία ουσιαστικά αποτυπώνει. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά τα εκπληκτικά πλάνα και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις οι οποίες έγιναν στον σταθμό μας από τους αξιωματούχους, από τους ανθρώπους δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, στην Κάλυμνο. Φαντάζομαι ότι στο ρεπορτάζ είναι το ρεπορτάζ της Εύης Κουκιαΐνη, μια πολύ σημαντική μέρα για την Κάλυμνο, μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία, για όλα, επαναλαμβάνω, τα νησιά, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, στα νησιά μας. Και οι ναυτικοί να έχουν πάντα την ευλογία του. Πάμε λοιπόν στις δηλώσεις που έγιναν για την σημερινή ημέρα εορτασμού στην Κάλυμνο. Έξω από τον ιερό μας ναό, μετά το τέλος της λειτουργίας του Εσπερινού, όλοι οι προσκυνητές μας εδώ, οι φίλοι, να πάρουν τον Άθο και πάμε να πούμε και τις ευχές μας. Όλους οι κόσμοι να χαίρετε τους εορτάζοντες. Έτσι, να είμαστε καλά και καλές γιορτές. Επίσης. Χρόνια πολλά στον Νικόλα μου, στον Νικόλα σου και στον Σάβα που είναι εδώ, να τους χαίρεστε όλους. Το καλό να φύγουν. Και τον χρόνο, και το να είμαστε καλά πάλι και τον χρόνο, τέτοια μέρα να γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλα, τον Πουσάτη Ναυτικό, με πάντα με αγάπη και υγεία. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα και γιορτή. Ιδιαίτερα σε αυτούς που γιορτάζουν, στους ναυτικούς μας, όπου και αν βρίσκονται, στη στεριά κυρίως στη θάλασσα. Έτσι. Ο Άγιος Νικόλας, ο προστάτης μας, να τους προστατεύει, να τους έχει η θάλασσα γαλήνιες και να κάνουν όμορφα ταξίδια. Πραγματικά, όλες τις μέρες γιορτές έχουμε, Αγία Βαρβάρα, Άγιο Σάβα, Άγιο Νικόλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες και εμείς να είμαστε καλά. Έτσι. Και να πορευόμαστε προς τις εορτές των Χριστουγέννων. Βεβαίως, πλάκι του χρόνου μας. Σήμερα, μεγάλη ημέρα για την Κάλυμνο, ο πολιούχος της, για τους ναυτικούς μας, για τους ψαράδες μας, για όλους τους ανθρώπους μας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά υγεία. Το πάλι ο Άγιος Νικόλας να προστάτει στην περίπτωση του Δόντου. Στις Γαλήνιες και Ειρηνικές. Χρόνια πολλά στους Νικολάδες, στις Νικολέτες μας. Και βέβαια ο Άγιος Νικόλας πάντα να έχει ήρεμες και γαλήνιες θάλασσες για τους ναυτικούς μας. Για πολλά και ευλογημένα στο νησί μας και σε όλο τον κόσμο να έχουμε ειρήνη. Αυτή είναι η ειρήνη πραγματικά που θέλουμε, διότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Ο Άγιος Νικόλας που είναι και διενάρχης και είναι και πράος και ταπεινός και πολλές φορές φωνάζει κιόλας να είναι βοηθός μας. Σε όλους όσους γιορτάζουν, έτσι. Μπράβο. Και καλές γιορτές.
γιορτές. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, οι κυρίες μας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής έχουν φτιάξει τους παραδοσιακούς λουκουμάδες με μέλι και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου, που αύριο βέβαια θα σηκωθεί στα χέρια και θα περάσει για να γίνει η λιτανία όλη την πλατεία μας. Τόσο όμορφο εδώ, έτσι όπως θα την βάλει στην είσοδο εδώ της αίθουσας. Χρόνια πολλά και του χρόνου, με υγεία και χαρά. Το όμορφο γαϊκάκι στολισμένο έξω εδώ στον αύριο χώρο του Λιμεναρχείου απόψε, που είναι όμορφο και φωταγωγημένο. Έτσι. Και όπως βλέπετε, φίλοι πολλοί στέκονται εκεί για να βγάλουν και φωτογραφία. Σας αποχαιρετάμε μετά το τέλος του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Πολιούχου μας Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν από την Κάλυμα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα στα εθνικά ζητήματα. Καταρχήν αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους φίλους και γείτονες Τούρκους. Η συμφωνία, μνημόνια, συνεργασία με τη Λιβύη. Οι εξελίξεις αυτού του ζητήματος που δημιουργούν πολύ μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αναζητώντας ποια λάθη έγιναν από την ελληνική πολιτική σκηνή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ΑΟΣ, μία ανακήρυξη. Της, η Φαλοκρηπίδα, η σχέση Καστελορίζου, Στρογγύλης, η αντίληψη που διακατέχει τους Αιγύπτιους, τους Ισραηλινούς και κυρίως τους Λίβιους. Όλη αυτή η διαδικασία που είναι ένα διπλωματικό πόκερ αυτή την στιγμή, παράλληλα με το άλλο μεγάλο θέμα στο οποίο κρατάει τα κλειδιά ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα και ουσιαστικά κάποιες δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση που υπήρξε χθες μεταξύ του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, έτσι, Επίτροπου, του κυρίου Μαργαρίτη Σκινά και της αρμόδιας Επιτρόπου για την διαβίωση των Ευρωπαίων πολιτών, της Ήλβας Γιόχανσον, σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης. Να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. That for the first time Greece has a vice president at the Commission in charge of an absolutely critical portfolio, but I consider it very important that you chose Athens for your first visit. Given the context of what is happening in the region, I think it's very important that you are going to Ankara tomorrow. And as we will have the chance to discuss, Greece counts very much on European solidarity to address the migration and refugee issue. This is an issue with a clear European dimension. It's not a Greek-Turkish issue. It's an issue that affects the European Union as a whole. Our idea is to discuss three issues, the pact, the solidarity element, then the situation as we face it now, and of course EU-Turkey agreements that are vital, crucial for an orderly management of migratory flows. I must say I'm very happy that the new government are doing a lot of important steps now for the migrants in Greece, and also for the legislation, and also presenting our interesting paper to get the discussions coming forward. So I do hope that I know that Greece is going to be a very important partner in forming the new pact. Αυτά λοιπόν από την συνάντηση. Σημειώνω κάτι το οποίο αξίζει κανείς να αναφέρει, ότι τις τελευταίες δύο ημέρες που είχαμε καταρχήν τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λονδίνο και έχουμε μία, αν θέλετε, ενεργοποίηση και των μεγάλων δυνάμεων αλλά και των δυνάμεων της Μεσογείου, υπάρχει, αν θέλετε, μία κατάπαυση του μεγάλου κύματος των προσφύγων προς την δική μας την χώρα. Δηλαδή, αν δει κανείς τα στοιχεία από το Λιμεναρχείο, θα δει ότι υπάρχει μία ύφεση μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα, διότι έχουμε μία εξέλιξη από ό,τι φαίνεται. Είχαμε δηλαδή ουσιαστικά μία αποκάλυψη της πρόθεσης της Ελλάδας να φέρει το θέμα με μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια παρέμβασης από την Ευρώπη, σε αυτό το οποίο αναφέρει δηλαδή και η Επίτροπος και οι δύο δηλαδή Επίτροποι, που έχει να κάνει με την συμπαράσταση και τα σχετικά. Λοιπόν, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μουζάλας, τότε αρμόδιος για τα θέματα των μεταναστών, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο αναπληρωτής προστασίας, υπουργός προστασίας του πολίτη, δηλαδή αρμόδιος για το θέμα αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες
πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εκρίζωση των διακινητών προσφύγων και μεταναστών. Η πρόταση, σύμφωνα με τον κύριο Κουμουτσάκο, θα κατατεθεί στο επόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Παράλληλα, ο κ. Κουμουτσάκος κατηγόρησε την Τουρκία για εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει πλήρη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για θέματα κοινού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επιστροφών, όσο και για σύστημα κινήτρων σε τρίτες χώρες που θα δίνονται ανάλογα με τον βαθμό συνεργασίας τους με την Ένωση. Με τις προτάσεις μας, τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος, θέλουμε να ενισχύσουμε τις διαπραγματευτικές θέσεις της χώρας μας εν ώψη της μεγάλης διαπραγμάτευσης του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου από τη νέα Επιτροπή. Από την πλευρά του τώρα, ο κ. Μουζάλας εξέφρασε την ανησυχία του για την ενδεχόμενη δημιουργία κέντρων κράτησης στα Ξερονήσια, ζήτησε εξηγήσεις για την απόρριψη αιτήσεων αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές. Και βέβαια ανέφερε και τους προβληματισμούς των δημάρχων των νησιών, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό το οποίο πράττει η κυβέρνηση. Δηλαδή, μία ανακοινώνει τα κλειστά κέντρα, τα προαναχρωσιακά. Επίσης, ότι παραμένουν οι υπάρχουσες δομές. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο ακόμη δεν πείθονται οι πολίτες. Αν δεν απατώμε, σήμερα υπάρχει και μία συνάντηση, αύριο υπάρχει μία συνάντηση, αν δεν απατώμε, στην ΚΟ, προσπαθώ να δω την ημέρα δηλαδή, νομίζω ότι Σάββατο είχαν συμφωνήσει, με τους βουλευτές και με το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ, όπου όπου Λέρος και ΚΟΣ αντιδρούν σε αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης, δηλαδή ζητούν το αυτονόητο. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Εάν θέλει να πείσει τους δημάρχους στα νησιά του Αιγαίου, θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσει αποσυμφόρηση των νησιών τώρα. Τώρα δηλαδή. Είναι διαφορετικά το να στείνονται οι δήμαρχοι στο προβλήτα του λιμανιού, έτσι και στον καταπέλτη, και να μην επιτρέπουν να αποβαστούν μετανάστες ή πρόσφυγες, όπως θέλετε, γιατί υπάρχει και αυτό το μικτό δηλαδή αυτή την περίοδο, έτσι και να αποτρέπουν δηλαδή το να αποβαστούν 5, 10, 30, 40, 50 άνθρωποι. Όταν την ίδια ώρα θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο, να αποσυμφορήσει τα νησιά με μια γενναία αποφάση. Δηλαδή, αν αύριο η κυβέρνηση έπαιρνε 1.000 ανθρώπους από τη Λέρο και 1.000 ανθρώπους από την ΕΚΟ, φαντάζομαι θα έδινε και άλλο μήνυμα στις τοπικές κοινωνίες. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί πνίγονται. Έτσι, γιατί όσο πνίγονται, τόσο δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα περάσουμε τώρα σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε το άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει. Μια πολύ ισχυρή κόντρα μεταξύ του Δημάρχου της Λέρου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Περιφέρειας και του Δημάρχου της Λέρου, όχι για το θέμα της μετανάστευσης. Αυτή η κόντρα είναι στο τραπέζι. Έτσι. Είναι στο τραπέζι και είναι έτοιμη πάλι να γίνει ανάφλεξη. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα έργο από τα ταλαιπωρημένα έργα αυτού του τόπου, της Δωδεκανήσου δηλαδή, το περίφημο έργο του φράγματος στο Παρθένι της Λέρου. Λοιπόν, νέα κόντρα, νέος πόλεμος, νέα έγγραφα, επιστροφή μετά τις διαφημίσεις.